Νέα στοιχεία προκύπτουν στη διεκδίκηση έκτασης στην παραποτάμια περιοχή. Ενώ ο Δήμαρχος Αρταίων δεν κρύβει την ενόχλησή του για την πιθανή καθυστέρηση της μελέτης οριοθέτησης της κήτης του Αράχθου. Σε μια σημαντική ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμαρχος Αρταίων επισημένοντας τον κίνδυνο να καθυστερήσει η μελέτη οριοθέτησης της κήτης του ποταμού Αράχθου. Ένα από τα μελετητικά γραφεία που μετείχε στο διαγωνισμό κατέθεσε ένσταση κατά της ανάδειξης αναδόχου. Αν και η προσφυγή του απορρίφθηκε από την Επιτροπή, προχώρησε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σαν και δεν έχουμε για την οριοθέτηση το ίδιο πρόβλημα. Από τις 7 εταιρείες βρέθηκε αρτινός να κάνει ένσταση. Απερίφθη ένσταση από την Επιτροπή, πέμενε. Πάει και μας κάνει ασφαλιστικά μέτρα τώρα σε επίπεδο Συμβουλίου Επικρατείας. Ο αρτινός συνάδελφος και φίλος για μια δημοπρασία που έχει τρεις μελέτες των 600.000 συνολικά, φανταστείτε τι τεράστιο ποσό είναι αυτό, έτσι, για να πάει το έργο πίσω της οριοθέτησης. Άλλες εταιρείες κολοσσοί δεν έκαναν καμία ένσταση, έκανε ο δικός μας άνθρωπος. Αυτά είναι δυστυχώς τα προβλήματά μας. Που δεν τα ξέρει ο κόσμος και από την άλλη μεριά απαιτεί να δουλεύουμε και να προσπαρουσιαζόμαστε και να είμαστε κάθε μέρα και στα καφενεία και τις πλατείες και εδώ και εκεί. Δεν γίνεται. Αυτά είναι, προηγούνται οι διεκδικήσεις και η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, των ουσιαστικών. Από όλους. Και από τους νομάρχες και από τους δημάρχους και από τους περιφερειάρχες. Είναι τεράστια τα ζητήματα αυτά. Δυστυχώς δεν είμαστε μια ευχάριστη παρέα.